Το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε δεν βγάλαμε ανασκόπηση. Γιατί, γιατί κλάνει το γατί, είχα πάει στην πάρνη τα λογαριασμό, θα δώσω. Τι είναι αυτή ρε. Άλλοι λένε ότι το κάναμε γιατί είμαστε απλά άσχετοι και αναξιόπιστοι σαν υπουργό που υπόσχεται άνοιγμα του λιανεμπορίου. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το Μένιο Φουρθιώτη. Έναν άνθρωπο με πολλέ ιδιότητε. Έχει διατελέσει ηθοποιό, μάνατζερ μοντέλων, δημοσιογράφο με πλαστή ταυτότητα τη ΕΣΥΑ. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε κανονικέ συνθήκε δεν θα μας απασχολούσε ούτε στη ζωή μας, ούτε στην ανασκόπηση. Ε, με μόνη εξαίρεση βεβαίως, αν κάποιος είναι ταυτόχρονα συνεφίλ και μερακλής. Εδώ, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Μη, μη πέσεις, σε παρακαλώ. Άσε με να πέσω. Γιατί κορίτσι μου, μανούλα δεν έχεις, δει τις σκέφτες, σε παρακαλώ, με συγχύζεις. Θεέ μου, πού πήγαν όλοι οι Κάντε μαζί μας ένα άλμα στο χρόνο και σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο να μπουκάρει στο γραφείο ενός υπουργού μαζί με μπράβου να τον απειλεί και να μην παθαίνει τίποτα γιατί είναι untouchable. Οι πρόσφατε εξελίξει τη επικαιρότητα σε σχετικά με τον Μένιο Φουρτιώτη συνθέτουν ένα εκπληκτικό τοπίο κανονικότητα. Να πούμε πρώτα ότι είχαμε να ασχοληθούμε με Μένιο από την εποχή του Κουτσόγιοργα, από τα βιβλία του Μένιου Σακελαρόπουλου και τον Μένιο Τσαπάρα τον Ταβατζή από του Δύο Ξένου. Εμένα πρώτη φορά μου συμβαίνει ότι η Άτζελα Δημητρίου δεν έχει δύο μάνατζερ. Και τι μάνατζερ, εκλεκτά παιδιά, ε. Σπύρο Ρεύη, νούμερο ένα στη νύχτα. Καλώς και μένιο. Νούμερο σηκάριστον. ένα. Καλώς και μένιο. Καλώ σα βρήκα. Φουρθιώτη. Δύσκολο. Πώ το πε, Φουρθιώτη. Φίλε μου, για μάνατζερ το μένιο να το αλλάξει. Καθώ η ανασκόπηση είναι μια εκπομπή πολιτική άτυρα, όλα στη ζωή μα έδειχναν ότι οι δρόμοι μα με το μένιο το φουρθιώτη δεν θα διασταυρωθούν αλλά η κυβέρνηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, του Γκόμενο, του καταστροφέα του ταμπού τη 8 εργασία, έφερε τον τέταρτο σημαντικότερο μένιο στο διάβαμα. Πέρσι, αποφασίστηκε από την ελληνική αστυνομία η παροχή φύλαξη και προστασία για το μένιο φουρτιώτη. Δεν γνωρίζουμε γιατί, αλλά φανταζόμαστε ότι η αρμόδια επιτροπή που το αποφάσισε θα έχει του λόγου τη και στα πρακτικά τη συνεδρίασης θα τους έχει καταγράψει. Αν τα έχετε πρόχειρα μας τα στέλνετε, αν όχι, καλή καρδιά. Το ίδιο ισχύει και για τις επιτροπές λιμοξιολόγων. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Ο δικηγόρος κύριο Αγαπίνος, Αγαπινός, αυτός, εκπροσωπώντας το Μένιο Φουρτιώτη και τι εταιρείες που εργάζεται, εκείνος απέστειλε εξαιρετικά επίγον αίτημα χρονική παράταση αυτών των μέτρων φύλαξης και ζήτησε να αυξηθεί η φύλαξη. Ζήτησε δηλαδή συγκεκριμένα επιπλέον 8 μπάτσους, δύο περιπολικά, δύο συνοδευτικέ μηχανές επί 24 ώρου βάσεως ένα φυλάκιο με του σχετικού μπάτσου και τα μέτρα φρούρηση του σπιτιού του και να περνάει το περιπολικό τη γειτονιά από τα γραφεία του κάθε τόσο να βλέπει ότι όλα είναι κομπλέ. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό μοιάζει λίγο με παραγγελία σε ταβέρνα. 8 μπριζόλε, 2 ψητά κοτόπουλα, 2 λουκάνικα, ή μπριζόλε χοιρινέ. Ο λόγο που τα ζητάει όλα αυτά είναι ότι κατά τη διάρκεια τη εκπομπή του αποδείξει live δέχτηκε απειλέ κατά τη ζωή του και τη οικογένειά του από mail τη 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη, αυτό μου θυμίζει το γυμνάσιο τότε που ζητήσαμε εκδρομή και απειλήσαμε ότι θα βομβαρδίσουμε το κτίριο, αν δεν πάμε, γιατί είμαστε μέλη τη 17 Νοέμβρη. Αλλά το σχολείο ήταν αποτελεσματικό. Μα απέβαλε και δεν πήγαμε εκδρομή για δύο μήνε. Το κράτο το πίστεψε. Τι κυκλοφορούν δημοσιεύματα στη συνέχεια που ενημερώνουν τον κόσμο για το εξωφρενικό γεγονό ότι χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα για να φυλάξει το μένιο φουρτιώτη από την απειλή τη 17 Νοέμβρη. Πρέπει να είναι ίσω η πιο σημαντική στιγμή της ελληνικής αστυνομίας από τότε που κατάφερε να προφυλακίσει το φωνιά του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Το φωνιά που κατάφερε να σκοτώσει αστυνομικό που δεν πέθανε, παίζοντα ταυτοχρόνω μπάσκετ στην Ελευσίνα. Αυτό ο άνθρωπο είναι ακόμα φυλακή. Η φύλαξη του Φουρτιώτη είναι παράξενη για πολλού λόγου. Σε ρεπορτάζ τη καθημερινή διαβάζουμε ότι είχε πάρει φωτιά, το φυλάκι έξω από το σπίτι του. Είχαν διατεθεί από τη Διεύθυνση Προστασία Επισήμων συνολικά πέντε αστυνομικοί και δύο συνοδευτικά οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα. Καταρχά, όταν λέμε επισήμων, τι εννοούμε. Έχουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, διεύθυνση και προστασία σε επιληψίμων. Σε ανακοίνωσή το δικηγορικό γραφείο πιο άλλου, το Αλέξη Κούγια, γιατί θέλει λίγο Κούγια σε αυτή την ιστορία, έλειπε, δεν τον ήθελε, που εκπροσωπούσε, λέει, τον παρουσιαστή, ανέφερε ότι η πρικαγιά είχε ξεσπάσει από ανάφλεξη τριών εμπριστικών μηχανισμών, καθώ και ότι την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε η υποδιεύθυνση κρατική ασφάλεια. Αλλά λέει η Καθημερινή ότι άλλε πηγέ ενημέρωση εντό τη Ελλάδα αναφέρουν ότι την προανάκριση αναλάβει όχι η αστυνομία αλλά η πυροσβεστική. Κάτι που συμβαίνει σε περιπτώσει που δεν υπάρχουν ίχνη ή υπόνοιε εμπρισμού. Δηλαδή τι έκανε. Πήρε φωτιά μόνο του. Έκανε κάμπινγκ. Έπαιζε κιθάρα πάνω από τη φωτιά έξω από το σπίτι του. Πέταγε χαρταετό κατά τα καλώδια τη ΔΕΗ. Πήγε ο Βρούτση με γκαζάκια. Ο Δήμαρχο Ραφίνα λοιπόν Δημοσιοποιείται παραπάνω στις 24 Μαρτίου και η ελληνική αστυνομία τι κάνει, βγάζει αμέσως ανακοίνωση ότι τα δημοσιεύματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί, όπως ξέρουν όλοι οι δημοσιογράφοι, ένα γεγονός είναι αλήθεια μόνο αν το διαψεύσει η ελληνική αστυνομία και τα ελληνικά χόουξε. Για μια εβδομάδα η Ελλάς διαψεύδει τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση τα αγνοεί, μέχρι που ο φωτορεπόρτερ του ντοκουμέντο, Μάριο Ραφαήλ Μπίκο, τράβηξε φωτογραφία την αστυνομική συνοδεία του Φουρτιώτη. Η συνοδεία το αντιλαμβάνεται, ο φουρτιώτη ζητάει άμεσα να συλληφθεί ο δημοσιογράφο. Είναι πολύ περίεργο να ζητάει ο φουρτιώτη οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να ζητάει ησυχία στο πλατό, μπορεί να ζητήσει ένα ποτήρι νερό, αλλά δεν μπορεί να ζητάει να συλληφθεί ένα φωτορεπόρτερ. Και να γίνεται κιόλα, γιατί μπορεί να το ζητάει, όπω ζητάμε διάφορα. Α πούμε από τον καλό Θεούλη το βράδυ πριν να κοιμηθούμε. Να δω, ο σκύλο, α πούμε, ζητάει κόκαλα και παρτούζε. Όπω όλοι οι σκύλοι. Μετά από το σάλλο που προκλήθηκε, δηλαδή δεν έπαιξε πουθενά η είδηση. Ο κορυφαίο πρωθυπουργό στην κατηγορία του έδωσε εντολή στον κορυφαίο υπουργό στην πρεσβεία του και αποσύρθηκε η αστυνομική συνοδεία, η οποία μέχρι τότε διέψευδαν ότι υπάρχει. Και μέχρι εδώ, εντάξει, είναι όλα κανονικά. Ένα ισχυρό πρόσωπο των Μίντια προστατεύεται με λεφτά των φορολογουμένων και συμπεριφέρεται σε δημοσιογράφο σαν να είναι του. Η αστυνομία ψεύδεται γι' αυτό και η κυβέρνηση το αγνοεί. Κάθε βαλκανική-μεσογειακή δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό τη οφείλει να έχει καμιά δεκαριά τέτοιε ιστορίε το μήνα. Από χθε όμω, περνάμε σε άλλα καθαρά ελληνικά μονοπάτια. Έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίε για σκάνδαλα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για δηλώσει μισθοδοσία ύψους 80.000 ευρώ προκειμένου να, υποδε... να επιδοτηθούν από το κράτο. Ο πρώην Υπουργό Εργασία και νυν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Βρούτση, έκανε δηλώσει στο ντοκουμέντου του Κώστα Βαξεβάνη. Ισχυρίστηκε ότι όταν ήταν υπουργό, ο Μόγνιο Φουρτιώτη, ο Μόγνιο Φουρτιώτη, ξαναλέω, όταν επισκέφτηκε με μπράβο στο Υπουργείο του και τον απείλησε. Και όλα αυτά τα δήλωσε ο πρώην Υπουργό Εργασία τη Νέα Δημοκρατία στο ντοκουμέντο, που είναι λίγο σαν να κάνει δηλώσει ο Αντώνη Σαμαρά στην προλεταριακή σημαία. Αν δεν το έπαιρνε και ο Βαξεβάνη, δηλαδή θα το ανέβαζε στο Intimidia ο Βρούτση κατευθείαν με τίτλο Η τρομοκρατία δεν θα περάσει κανένα μόνο, καμία μόνη στα χέρια του Μένιου και υπογραφή από κάτω Αυτόνομη Ελευθεριακή Κίνηση πρώην Υπουργών Νέα Δημοκρατία. Όπω τα έλεγε και ο ποιητή Μπογδάνο σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, όταν έρχεται ο Μένιο ο Φουρτιώτη να σε τραμπουκίσει και εσύ είσαι υπουργό αλλά δεν έχει ούτε την κάλυψη τη αστυνομία, ούτε τη στήριξη τη κυβέρνηση και εν τέλει χάνει εσύ τη δουλειά σου, ε, πρέπει να είσαι ράκο. Δεν είναι ότι ο Μένιο Φουρτιώτη κυκλοφορεί με μπράβου, αυτό το δέχομαι. Είναι όμω κάπω εντυπωσιακό ότι μπορεί να απειλεί υπουργού και να μην τιμωρείται. Βασικά αυτό κάνει όλη την Ελλάδα να αναρωτιέται τι στον πούτσο μπορεί να γνωρίζει ο Μένιο ο Φουρτιώτη ώστε να εκβιάζει την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπουκάρει με μπράβου σε γραφείο υπουργού και να χάνει ο υπουργό. Στο πολιτικό γραφείο του Βρούτσι, αλλά όχι στο Υπουργείο, είχε μπει ο Ρουβίκονα για να πετάξει τρικάκια. Το οποίο μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το γραφείο του Γιάννη Βρούτσι είναι ανοιχτό για όλου. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, η Νανά Παλετσάκη, γιατί πολύ στην κουλτούρα το είχαμε ρίξει μέχρι τώρα, έστειλε μια επιστολή σε όλη τη λίστα των παραλειπτών τη στο mail. Το έκοψε, δηλαδή το mail, γιατί είναι spam με τόσο που Με την οποία πρώτα παραπονείται που δεν εμφανίστηκε ο αρχιμπάτσο στο δελτίο τη. Και μετά εξηγεί πολύ ψύχρεμα ότι όταν έπεισα τα δελτία τύπου σα και σα ξέπλαινα από τα βασανιστήρια, ήταν καλά. Τώρα θα πονέσετε. Θεωρεί ότι εκθέτει τον υπουργό όταν λέει ότι απέκρυπτε τα περιστατικά αστυνομική βαρβαρότητα κατά παραγγελία. Και λέει, μα ζητούσατε να μην προβάλλουμε τι σκηνέ και τα περιστατικά αστυνομική βία. Όλε τι ανωτέρω υποδείξει μα τι έστελνε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, κυρία Ροτζιόκου. Ενώ στην αμέσω επόμενη παράγραφο προειδοποιεί πως για όλα όσα αναφέρει βρίσκονται στην κατοχή τη εκπομπής και τη εφημερίδα όλε οι επικοινωνίε, τα αποδεικτικά στοιχεία. Αναφέρει επίση ότι. Για την περίπτωση κατά την οποία δεν θυμάστε, στο φίλο τη εφημερίδα Αποκαλυπτικά φιλοξενήσαμε ύστερα από παρότρινση του αρχηγείου τη ελληνική αστυνομία ένθετο τετρασέλιδο οδηγό του πολίτη. Με συμβουλέ από την Ελλάδα για μια πιο ασφαλή καθημερινότητα. Μην πηγαίνετε σε πορεία, τι έλεγε. Με αποκλειστικά δικά μα έξοδα. Δεν δηλαδή, του τα δηλαδή καθώς και επιπλέον του ένθετο κάθε φίλο είχε αφιερώματα στην Ελλάδα, στον αρχηγό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενδεικτικά. Τον αρχηγό, τον Υφυπουργό Οικονόμου και τον Υπουργό κύριο Χρήσο Χοίδη. Επιπλέον, λέει η κυρία Παλετσάκη, για την εκπομπή αποδείξεις live μας υποδεικνύεται να παρουσιάζουμε όλα αυτά που μα ζητούσατε κατόπιν εντολή τη πολιτική και φυσική ηγεσία, όπω δηλώνατε, προκειμένου να παρουσιάζουμε αφιερώματα στην ελληνική αστυνομία, στου υπουργού, στου ένστολους με διάρκεια βίντεο άνω των 10 λεπτών το καθένα. Ποιο τα βλέπει, αυτά είναι το ερώτημα. Να δούμε λίγο τι θα μπορούσε να εννοεί. Η αστυνομία αναντήρητα αποτέλεσε και αποτελεί σήμερα την πιο αποτελεσματική των τελευταίων ετών. Δραστηριοποιούμενη από την πρώτη μέρα λειτουργία της μέσα σε ένα περιβάλλον έντονη είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στην πάταξη του εγκλήματο αλλά και της αποδοχή τη από την κοινωνία και τον κόσμο. Η μακρά αξιοπρόσεχτη πορεία του σε νευραλγικά πόστα, όπως και η αφοσίωση στο επάγγελμα λειτουργήμα, προγενέστερα στη χωροφυλακή και αργότερα στην αστυνομία πόλεων, ήταν αυτά που πρόσεξαν ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και ανέθεσαν στον αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη τα καθήκοντα αρχηγού της Ελλάς. Σηματοδοτεί μια σελίδα στη σήμερα πορεία μου στο σώμα τη Ελληνική Αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το βίντεο αυτό είναι από το Φεβρουάριο του 2021, ενώ ο Καραμαλάκης ανέλαβε αρχηγό το 2019, δηλαδή του έκανε ένα αφιέρωμα μετά από 1,5 χρόνο. Ενημέρωση. Ποιο θα το πίστευε τώρα, ότι κάποιο είχε ζητήσει να μπει αυτό το βίντεο με τίτλο Το σημαντικό έργο του Υπουργείου και δεν το έκαναν αυθόρμητα. Ο Μένιο ο Φουρτιώτη τότε κάνει μια κίνηση για να πάρει με το μέρο του τον κόσμο των κινημάτων και να δείξει ότι κρατάει αποστάσει από το κακό πρόσωπο τη αστυνομία δηλώνει ότι θα πληρώσει την υπεράσπιση του βασανισμένου στη Γάδα, Άρη Παπασαχαρουδάκη. Ε, οι μόνες στιγμές που νιώθαμε μια ανάσα ήταν όταν μπαίναμε στα γραφεία των ανακριτών, τη εισαγγελία και το κάθε εξής. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρίε και κύριοι, και μετά από συνομιλία μου με τον κύριο Νίκο Αγαπηνό, δικηγόρο παραρείο Πάγου και τη δικηγορική εταιρεία, η εφημερίδα αποκαλυπτικά καλύπτει τα έξοδα και του παιδιού αυτού αλλά και όλων των οποίων έχουν υποστεί θύματα τέτοια κατάσταση. Θα τα καλύψουμε εμεί, να, να Παλετσάκη, όπω μίλησε και εσύ με τον κύριο Αγαπινό, τα έξοδα. Στην πρόταση αυτή, απαντά ο Άρης Παπαζαχαρουδάκη, λέγοντα ότι κύριε Φουρθιώτη, μπορείτε να ξοδέψετε τα λεφτά σα στη Μύκονο ή θα πληρωθούν από τον κόσμο από τα κάτω ή από κανέναν. Και σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσουμε πάντω ότι μέχρι τώρα ο διάλογο Μένιου Φουρτιώτη και Άρη Παπαζαχαρδάκη είναι το πιο απρόβλεπτο ντουέτο συνομιλητών από τότε που η Τζίνα Λολομπριτζίτα είχε συναντηθεί με τον Γιούρι Γκαγκάριν, ή ο Κουτσούμπα με τη Γιάννα Αγγελοπούλου υπό το βλέμμα του Λένιν, ή ο Κώστα Σιμίτη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ή τέλο προηγούμενο ρεκόρ, ο Μένιο Φουρτιώτη με τον Αρχαιοπίσκοπο. Να ευχαριστήσουμε εδώ τη σελίδα Παρεάκη καλύτερο από το δικό σου για τον φωτογραφικό πλούτο. Να ξαναδούμε τι συνέβη. Γίνονται βασανισμοί στη Γαδά. Λε στα παπάρια μου. Μετά ο Χρυσοκοίδη που μέχρι χθε σου δίνει μπιλιατάκια για να αποσιωπά τα περιστατικά αστυνομική βαρβαρότητα, αποσύρει τη φρουρά σου και τότε εσύ αρχίζει να παίζει όμνια και δεπρέ projects στο κανάλι σου. Αλλά μην υπάρχει αύριο. Δεν είναι φυσιολογικό να ασχολούμαστε με το μένιο φουρτιώτη. Αλλά έχουμε καταγγελία υπουργού, αποδεδειγμένο ψεύδο εκ μέρου τη αστυνομία ω προ τη φύλαξη και μετά καταγγελία ότι του έρχονταν οδηγίε από του μπάτσου για να παίζουν στο κανάλι τους μπάτσους που σώζουν γατάκια από δέντρα και να αποσιωπούν βασανισμούς. Μην αναλάβετε έξοδα της δίκης του Άρη, έτσι καλώς δεν δέχτηκε ο άνθρωπος. Να αναλάβουμε όμως εμείς την ευθύνη της ενημέρωσής μας. Όποια κι αν είναι η εικόνα που θα ήθελα να έχουμε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα αυτή της κυβέρνησης είναι ότι ο Μένιος Φουρθιώτης είχε αστυνομική φύλακη, φύλαξη και μπορούσε να τραμπουκίζει έναν υπουργό με μπράβου. σύμφωνα με καταγγελία του ίδιου του υπουργού, και να μην τιμωρείται. Θυμηθήκαμε όλε τι φορέ που έχουμε ακούσει να λέγεται ότι το κράτο δεν εκβιάζεται και παρακολουθούμε με πικρή ότι εκβιάζεται. Και εκβιάζεται από το μένιο φορτιώτη.